Πάμε σε μια άλλη δυσάρεστη είδηση, γιατί πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή η Βάσο Χατζή, η Βασίλισσα των Πανηγυριών. Μια γυναίκα η οποία έχει προσφέρει πάρα πολλά στο λαϊκό δημοτικό τραγούδι. Έτσι ακριβώς. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, πραγματικά φίλιππε του δημοτικού και του λαϊκού τραγουδιού Βάσο Χατζή. Η κηδεία της θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά το μεσημέρι στις 3 η ώρα. Την είδηση του θανάτου της, να πούμε, γνωστοποίησε η Χαρά Βέρα, η οποία έγραψε στο Facebook. Δυστυχώς τα άσχημα νέα μαθαίνονται πολύ γρήγορα. Βάσο Χατζή δεν θα υπάρξει πάλι τέτοια μεγάλη τραγουδίστρια. Καλό σου ταξίδι, Βάσο μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πριν λίγες εβδομάδες τα λέγαμε στο μαγαζί που είχες έρθει. Δεν έχω λόγια. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της, τους ανθρώπους της, σε όλη την καλλιτεχνική οικογένεια, αναντικατάστατη. Και να πω το εξής, ότι περίπου 3 εβδομάδες την έχω δει και εγώ τη Βάσο Χατζή. Είναι μία χαρά. Βρέθηκε σε νυχτερινό μαγαζί, το οποίο πήρε και το μικρόφωνο και τραγούδησε. Και ήταν η υγιέστατη γυναίκα. Ήταν μία χαρά. Γι' αυτό λέμε ο ευνίδιος θάνατος είναι αυτός που σοκάρει περισσότερο. Μια αγάπη σκοτεινή στις νύχτας τα λύπη αχλισμένη. Δικαίωμα δεν έχεις, μα ούτε και πολύ, και είσαι πάντα έρημη και περιφρονημένη. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι να αγαπάς μες στο σκοτάδι. Να ζεις στο περιθώριο λιγμένη, στη φυλακή σου καταδικασμένη. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της και φυσικά το ελληνικό τραγούδι θα μείνει για μία ακόμα φορά ορφανό. Πιο ορφανό. Ήταν μια σπουδαία. Συνεργάστηκε με μεγάλα τέτοια ονόματα η Βάσο Χατζή. Ήταν Άφη, Σαλέα, Χριστοδουλόπουλο, Γαβαλά, Κάβουρα. Με πολύ μεγάλα ονόματα. Βέβαια. Μια ολόκληρη ιστορία.